Στασινός. Και απλά για pick and roll με τον Λούκοβιτς, pick and pop. Αλλά τελικά αποφασίζει την κίνηση προς το καλάθι ο Σέρβος. Αστοχή, rebound από το Σπρίτζιο. Τρέχει ο Καστανέδα, περνάει από το Στασινό σε κατάσταση ευνηδιασμού. Καστανέδα, ωραία, τελειώνει με το πρώτο lay-up του Λαβρίου. Και στο παιχνίδι, Καστανέδα εκτελεί για τρεις. Βρίσκει στόχο, 32-30, ανατροπή και πάλι. Και αμέσως το Θόρτον. Θόρτον με τον Μπρίσκοου. Backdoor για τον Καστανέδα, προλαβαίνει να εκτελέσει με ταμπλό. 61 ο Παπαδάκης. Ένα από τα λίγα μπλοκάουτ που δούλεψαν, Καστανέδα. Για τον Μουρ που πλησιάζει και μειώνει. Ο Χέλεμ στο δεύτερο, ψηλά ο Μουρ. Καστανέδα, σουτάρει πιο γρήγορα και πιο πολύ από τον καθένα. Επιτυχημένα εδώ για τον Χουγκάζο, ο οποίος έχει 5,4 πόντους απολογισμό μέχρι τώρα σε 6 αγωνιστικές. Και ήδη έχει τρυπήσει το ταβάνι. Καστανέδα, εύστοχος, με μεγάλη καμπύλη. Και Τζούλιους Καστανέδα, με όλα τα διαθέσιμα όπλα στην περίμετρο. Και εύστοχος ο Θόρτον στο μόνιτορ και αυτό που έδειχνε ο ηλεκτρονικός πίνακας. Εναρμονίστηκαν και τα δύο, 30-21 λοιπόν. Εύστοχος ο Καστανέδα, με βήμα προς τα πίσω για το 30-20. Με τη βοήθεια του Χέλεμς πάει στα δικά του χέρια πάλι μπάλα. Χέλεμς, υποπίεση. Καστανέδα με τον Χάντς. Θέλει να τους περάσει όλους. Βγάζει έξω τον Παπαδάκη. Ψάχνει επιλογή, δεν τη βρίσκει. Καστανέδα κάνει το drive, πασάρι στον Μουρ. Και ένα καλά όλο έργο. Και heads out άμυνα από τον Ντάνκουμπιτς. Καστανέδα, πάσα στον Κρόμοφ, θα καρφώσει και πάλι. Τώρα, αλλά που σήμερα δεν έχει πάει καθόλου στη γραμμή. Καστανέδα για τρεις, μέσα. Είχε συγγύσει από μακριά. Τώρα θα ευστοχίσει. Μιλά σε σχέση με τις δυνατότητες του στην επίθεση. Ξανθόπουλος μπήκε, βγήκε η μπάλα. Χέλεμς, Καστανέδα το αμυντικό. Επιχειρεί να ευνηδιάσει. Γύρισε το Περιστέρι. Το πήγε μέχρι το τέλος και φτώχησε ο Χαβιέ Καστανέδα. Είχε 18,2%. Καστανέδα. Σκαστή πάσα, Μουρ, κάρφωμα. Το συν 5 το Περιστέρι. Αποφεύγει το επιθετικό φάουλ. Ο Παπαδάκης αποτυγχάνει σε τρίποντο. Κλέβει ο Μουρ και βάζει καλάθι ο Καστανέδα. Για να δούμε αν και μένει χρόνος και για το Περιστέρι. Οπότε λογικότερο είναι να πάει σε μια καθαρή άμυνα. Και αυτό κάνει, αλλά σκοράρει ο Καστανέδα. Όχι τελικά για τρεις. Με πάρα πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Εφής από τη γωνία. Καλάθι μετά από ώρα για το Λαύριο από τον Θόρτον. Πήγε πάνω στον Καστανέδα ο δίπλαρος, δεν του επέτρεψε να σουτάρει, θα το κάνει τώρα από τα 5 μέτρα, είναι μέσα το καλάθι, είναι μέσα το σούτ, 60-52. Είχε φτάσει και τους 20 πόντους, 39-19. Καστανέδα, για τρεις ο Αμερικανός είναι εύστοχος, 62-55. Είναι τώρα αυτός ο πρώτος σκόρερ της Καρδίτσας, ξεπερνώντας τον Σμιθ που έχει 10. Καστανέδα και πάλι για 3 από 45 μοίρες. Είναι και πάλι εύστοχος. 66-58. Στην περιφέρεια ο Γόκαπ μαζί με τον Κάναν. Σουτ τριών πόντων. Καστανέδα στη γωνία η πάσα του. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη διαφορά για τους γηπεδούχους είναι 7 μετά το συν 6 νωρίτερα και το 12-6. Ο Μπρασδέκης δεν μπορεί να μειώσει. Αστόχησε σε σούτ 2 πόντων από τη γωνία. Ευνηδιασμός.